Να προχωρήσουμε και παρακάτω. Θα μου επιτρέψετε να πιάσω λίγο την Καθημερινή. Γιατί διαβάζαμε Μανώλη Κωστίδη σήμερα στην Καθημερινή και θα το δείτε το ρεπορτάζ του και στην πρώτη σελίδα. Η Άγκυρα λοιπόν ρίχνει στο τραπέζι τη Χάγη. Τι αναφέρουν τουρκικές πηγές, μπορείτε να το διαβάσετε σήμερα στην Καθημερινή. Τι έγινε, πέφτει στο τραπέζι κανονικά εδώ η Χάγη. Αλλάζει, είναι μια μεγάλη είδηση αυτή, Μανώλη, έτσι. Αν υπάρχει δηλαδή αποδοχή από την Τουρκία για να πάμε στη Χάγη ή με κάποιο τρόπο ή σε κάποια Χάγη, θα δούμε αν είναι η ίδια ή κάτι άλλο. Τι λες? Κοιτάξτε, οι πηγές μας αναφέρουν το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι συνδυαστική είδηση. Η μία ήταν αυτές που είπαμε για τον κύριο Ντον Μες, τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, που ουσιαστικά άφησε να υπονοηθεί ότι δεν θα έχει κάνει περισσότερες έρευνες η Τουρκία στις περιοχές που είχε πάρει το Ρουτσέλες, επειδή μάλλον δεν υπάρχει φυσικό αέριο. Άρα είναι μια πολιτική είδηση. Μάλιστα. Και έρχονται οι πηγές μας που λένε το εξής, ότι αν η Ελλάδα διαβουλευτεί με την Τουρκία, στο ίδιο πνεύμα που έκανε διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο και την Ιταλία και με την ίδια φιλοσοφία, τότε μπορούμε να κάτσουμε να διαβουλευτούμε σε όσα συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες, μιλάμε πάντα. Και από εκεί πέρα, σε όσα διαφωνούμε, μπορούμε να πάμε στα διεθνή δικαστήρια. Είναι ένα μήνυμα πράγματι ότι μπορεί να πάνε κάποια θέματα σε διεθνή δικαστήρια. Για τι πράγμα μιλάει όμως, για τις θαλάσσιες ζώνες, μιλάει για το τι μιλάει ακριβώς, για τον αέριο χώρο, για τι μιλάει? Θαλάσσιες ζώνες, διότι η Ελλάδα έχει κλείσει συμφωνίες σημαντικές με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Εκεί υπήρξαν διαβουλεύσεις. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι υπήρξε μια κάποια μικρή μετατόπιση από τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό ισχυρίζονται οι ίδιοι. Και ότι με την ίδια λογική της διαβούλευσης που υπήρξε με την Ιταλία και την Αίγυπτο, αν υπάρχει διαβούλευση με την Τουρκία, τότε μπορεί να. Λένε τη λέξη Χαγή, Μανώλη, ή όχι? Όχι, διεθνή δικαστήρια. Αυτό είναι αλλαγή θέση, κατά τη γνώμη σου, από την Τουρκία? Τι είναι? Είναι ευελιξία? Πώς το μεταφράζεις αυτό? Είναι ευελιξία. Μάλιστα. Είναι ένα μήνυμα, διπλό μήνυμα κατά την άποψή μου, προς την Ελλάδα, και οι δηλώσεις των Τουρκμές και οι πηγές μας το οποίο αναφέρουν. Δηλαδή ότι δεν το βλέπω μόνο ως αρνητικό, αρνητική συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα και με την Αίγυπτο. Το περιθώριο. Είναι η τελική συμφωνία. Το περιθώριο με την Αλβανία, είναι η αλήθεια ότι η Ελλάδα το άφησε εκεί για πιθανή διευθέτηση μέσω Χάγης. Αυτό ισχύει με την Αλβανία στην διευθέτηση που κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα εννοεί και η Τουρκία, αλλά δεν ξέρουμε. Να σας πω, η ερμηνεία για τα νησιά, η ερμηνεία για πολλά άλλα ζητήματα της μέσης γραμμής, για την οριοθέτηση της μέσης γραμμής, υπάρχουν, επειδή έγινε διαβούλευση μέσω Ελλάδος-Ιταλίας, υπήρξε διαβούλευση Ελλάδος-Αιγύπτου για τα νησιά, για την επίρρεια των νησιών, θεωρούν έστω και μια πολύ μικρή μετατόπιση, έστω και ένας πόντος μετατόπισης, θεωρούν ότι μπορεί να γίνει και στα ζητήματα της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Βεβαίως υπάρχει τρομερός ζωμός. Δεν σημαίνει ότι το πάμε σήμερα, ναι, πάντως, πάνε αύριο στη Χάγη. Αυτά πάνε δεκαετίες. Τα ρεπορτάζ σου, Μανώλη.